Το ποτήρι της υπομονής ξεχύλισε για τους γονείς μαθητών του 7ου Δημοτικού Σχολείου του Ηρακλείου, καθώς όπως τόνισαν, οι υποσχέσεις των αρμοδίων έπεσαν στο κενό τόσο με την παράδοση της Αττικής μελέτης, όσο και με την έναρξη των εργασιών επισκευής του σχολείου, το οποίο επλήγε από τον ισχυρό σεισμό του περασμένου Σεπτεμβρίου. Με εξώδικο προς τον Δήμαρχο, απάντησαν ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σε συνεργασία με γονείς δικηγόρους. Στόχος του εξώδικου είναι να κρούσουμε τον κόδωνα στον Δήμαρχο ότι 7 μήνες μετά το σεισμό δεν έχουμε ακόμα στατική μελέτη του κτηρίου, ενώ θα έπρεπε ήδη να την έχουμε. Ενώ έχει υπογραφεί η σύμβαση του εργολάβου, ο εργολάβος δεν έχει ξεκινήσει τις εργασίες, ενώ είμαστε πρώτοι στη λίστα των σχολείων που έπρεπε να έχουν ξεκινήσει. Αμφιβάλλουμε πλέον για το αν θα γυρίσουμε σε ένα ασφαλή κτίριο, καθότι εκκρεμούν και αιτήματα χρόνων και τίποτα δεν έχει τηρηθεί μέχρι τώρα από τις λεκτικές διαβεβαιώσεις που είχαμε. Στο εξώδικο κάνουν λόγο για κολλησιεργίες του Δήμου, ενώ από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασάκης αναφέρθηκε σε ενέργειες που δρομολογήθηκαν, κάνοντας λόγο για ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο όμως δεν είχε εκτιμηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε, στη διάρκεια των πρώτων αυτοψιών. Ενσωματώθηκαν οι προτινόμενες εργασίες από αυτόν τον μηχανικό στην εργολαβία, που πήρε 5 μήνες παρά το έκτακτο του γεγονότος, λόγω της γραφειοκρατίας που απαιτήθηκε, για να φτάσουμε σε υπογραφή σύμβασης. Έχει πάρει οδηγίες ο εργολάβος, ο οποίος επισκέφτηκε ακόμα και πριν την υπογραφή της σύμβασης στο σχολείο και μας βοήθησε ώστε να πάρουμε δείγματα από τα κονιάματα και από τις πέτρες. Αν αυτά δηλώνουν οποιαδήποτε κολλησιεργία ή αδιαφορία από πλευράς του Δήμου, νομίζω ότι είναι προφανές. Αυτό που αναγνωρίζω είναι ότι δεν είχε εκτιμηθεί ο βαθμός του προβλήματος με τις πρώτες αυτοψίες που είχαμε κάνει με τα κλιμάκια των μηχανικών μας. Την απόγνωση των γονέων με φόντο τις καθυστερήσεις και τα ζητήματα που εκκρεμούν, περιέγραψε η Σοφία Βασιλάκη, η οποία ευελπιστεί να τρέξουν άμεσα σχετικές διαδικασίες και με ζητούμενο τα πάντα να είναι έτοιμα τη νέα σχολική χρονιά με την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο τους. Ελπίζουμε ότι 3 του Μάη θα είναι όλα τα παιδιά σταλιόμενα και αυτό που ευχόμαστε βέβαια είναι ότι το Σεπτέμβριο θα είμαστε στο σχολείο μας. Είναι άμεση η ενεργοποίηση του εργολάβου και αναμένουμε μέχρι το τέλος του Απριλίου από τον μηχανικό με τον οποίο μιλήσαμε το τελικό του πόρισμα για τις τυχόν πρόσθετες εργασίες που θα απαιτηθούν ώστε να αναβαθμίσουμε τη σεισμική ικανότητα του σχολείου ακόμα περισσότερο.